Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, ευχόμαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είμαστε εδώ με τα κορίτσια μου και ο Βασίλης μας βλέπει τηλεόραση τώρα. Μόλις φάγαμε, ανοίγω ένα διήμερο βλογκάκι Σάββατο και Κυριακή και θα σας δείξω και μαγειρικές που θα κάνουμε και πώς περνάμε με την μπεμπούλα. Τώρα μόλις φάγαμε, τη βάζω να ρευτεί, όπως σας έχω πει θυλάζω κιόλας, κάνω μεικτή διατροφή. Τη ρεύω και τα λέμε στη συνέχεια. Όπως σας είπα, τώρα ρεύτηκε η μικρή, την έβαλα στο κρεβατάκι της, το λίκνο. Έχουμε 11 μέρες πλέον με τη μικρή στο σπίτι. Το σπίτι είναι ένας πανικός. Η μικρή είναι κρεμασμένη από το στήθος, οπότε ευτυχώς ο Βασίλης βοηθάει πολύ και στις δουλειές. Και δεν γίνεται, παιδιά, δύσκολο κομμάτι ο θυλασμός για όσους θυλάζουν. Βέβαια θα έρθει και σχετικό βίντεο και μπράβο σας και με γεια σας. Εγώ τα έχω παίξει, έχω βγει knockout. Τέλος πάντων θα σας πω αναλυτικά στο βίντεο που θα έρθει για το θυλασμό. Τώρα θα κάνουμε μελέτα φούρνου, οπότε θα σας δείξω τα υλικά. Επίσης το βάρος μου 11 μέρες μετά τη γέννα έχει επανέλθει τα 65,5. Νομίζω πρέπει να το έχω ξαναπεί και σε ένα βίντεο αυτό. Γέννησα στα 72,5, ήρθε στα 65,5. Όταν έμεινε έγκυος ήμουν 64,5, οπότε ένα κιλό μου έχει μείνει. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε την ομελέτα, θα σας δείχνω βήμα-βήμα πώς γίνεται και θα τα πούμε συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε την ομελέτα μου. Τι θα χρειαστούμε? Σε ένα ταψάκι αντικολλητικό θα βάλουμε μέσα στην ομελέτα μας τυριά και τυρί φέτα μπόλικη. Εγώ που θα κάνω για μένα το Βασίλη και τη μικρή θα βάλω 5 αυγά, λουκάνικα φραγκφούρτης, σαλάμι αυτό το αέρος και ντοματούλα. Οπότε θα, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια διαιτητική ομελέτα. Μέσα στη δίαιτα είμαστε πάλι, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει, μωρέ. Πόσες φορές τρώμε τόσο παχυντικά? Μια φορά στο τόσο δεν πειράζει. Δεν μας κάνει και ιδιαίτερο κακό. Τέλος πάντων, τώρα θα πάρουμε μαχαιράκι. Ένα διακριτικό μικρό μαχαίρι. Θα κόψουμε τα λαντικά μας και τα τυριά, ντομάτες και ό,τι είναι να κόψουμε και θα τα πετάξουμε χύμα μέσα στο ταψί. Οπότε κόβω και όπως τα κόβω τα πετάω χύμα. Όπως σας είπα θα ψηθεί στο φούρνο και όχι στο τηγάνι και γι' αυτό τη λένε ομελέτα φούρνου. Είναι κάτι γρήγορο, εύκολο και πεντανόστιμο. Εμείς το ευχαριστιόμαστε και γλιτώνεις και τα πολλά τηγανιτά και τα πολλά, να μου πεις, με τόσα λαντικά μέσα, το τηγάνι σε πείραξε. Ναι, εντάξει. Γιατί όταν κάνεις μια σπέσελ ομελέτα και στο τηγάνι δεν βάζεις ένα σωρό τέτοια πράγματα? Βάζεις. Και εντάξει, είναι διαφορετικό, μωρέ. Είναι πιο ωραία. Εμάς μας αρέσει, τέλος πάντων. Δοκιμάστε την και να μου πείτε. Θα χρησιμοποιήσω μία συσκευασία ολόκληρη για τα λουκάνικα. Θα ήθελα το κοινό μου που πίσω να κάνει λίγο πιο ησυχία. Κλαίκι μπέμπα. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, αυτό το μωρό όλη μέρα τρώει. Όλη μέρα, παιδιά, όλη μέρα, δηλαδή δεν χορταίνει ποτέ. Τρώει και έχει και τη συνέχεια, τέλος πάντων. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Και όλη νύχτα. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ώρες-ώρες σκέφτομαι μήπως δεν επαρκεί το δικό μου γάλα. Αλλά δεν ξέρω. Μήπως κάνω εγώ κάτι λάθος, καταλάβατε.
Δεν ξέρω τι λάθος κάνω και δεν χορταίνει αυτό το μωρό ποτέ. Ή το έχει περάσει το στήθος πιπίλα. Εννοείται, παιδιά, ότι τώρα και μη με κράξετε όσες μανούλες είσαστε που θυλάζετε και τα λοιπά. Εγώ έδωσα πιπίλα στο μωρό, γιατί η μπεμπέκα είχε περάσει το στήθος για πιπίλα και άπαξ και το έβγαζες, όλο το βράδυ κλαίγαμε. Και έχω ξεκινήσει και της δίνω και λίγο πιπίλα. Και τώρα θα μου πείτε για τη σύνεχιση των θυλών. Ναι, το κατανοώ, αλλά παίρνουμε και μπιμπερό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αφήνω λίγο τώρα τη συνταγή στη μέση, γιατί ήρθε η ώρα να ξαναβάει. Πριν 5 λεπτά την τάιζα. Αυτό θα πει θυλασμός. Δεν σταματάς ποτέ να θυλάζεις. Σας αφήνω, πάω να ταΐσω και έρχομαι να συνεχίσω. Επανήλθαμε για την ομελέτα μας και τώρα θα κόψω το σαλάμι αυτό το αερός όσο προλάβω, γιατί καταλαβαίνετε ότι μαγειρεύουμε πλέον με δόσεις. Ξεκινάμε που λένε από το πρωί και φτάνουμε βράδυ για να φάμε. Τέλος πάντων, με καταλαβαίνετε, μανούλες, φαντάζομαι. Που λέτε την Παναγιώτα δεν την είχα θυλάσει. Τώρα όλο αυτό μου φαίνεται βουνό. Βουνό, δεν μπορώ να... πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν... Να το συνηθίσω τέλειωτες ώρες. Στο στήθος. Χαρά στο κουράγιο σε αυτές που θυλάζουν και δεν θυλάζουν και χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι θυλάζουν λίγο. Σε αυτές που θυλάζουν και χρόνια. Χαρά στο κουράγιο του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Προς το παρόν, στο ταψάκι έχω ρίξει το λουκάνικο και το... τέτοιο, πώς το λένε, το σαλαμάκι αυτό το αέρος. Τώρα θα κόψω ένα γενναίο κομμάτι τυρί. Να το ρίξω και αυτό. Θα το κόψω σε κυμβάκια. Ή μπορείτε να το θρηματίσετε με το χέρι. Εγώ θα το κόψω σε κυμβάκια να είναι ομοιόμορφο. Θα μου πεις, έτσι, Ιωάννα, δεν σπαταλάς πολύ χρόνο μέχρι να το κόψεις. Σπαταλάς, αλλά... το θέλω ομοιόμορφο. Θα το ρίξω και αυτό μέσα. Αλάτια και αυτά δεν θα ρίξω, γιατί είναι ήδη αλμυρή η φέτα. Πιπέρι δεν θα ρίχνα, γιατί δεν θέλω και το παιδί. Θα ρίξω βασίλης και εγώ στο πιάτο μας. Και αύριο θα έχουμε πολύ ωραίο φαΐ, θα σας δείξω. Θα κάνουμε ρολό στο φούρνο με πατάτες baby. Θα δείτε. Τελικά δεν θα τη βάλω όλη αυτή τη φέτα, γιατί μου φαίνεται πάρα μα πάρα πολύ. Έβαλα αρκετή όμως. Τώρα θα πλύνω λίγο τα χέρια μου. Ωραία, θα κόψω και την ντοματούλα που έχουμε πλύνει. Εν τω μεταξύ, από εβδομάδα θα πάμε και στο χωριό να κάψουμε, γιατί, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη, δεν υποφέρεται. Και θα πάμε στο σπίτι, στο χωριό, εννοείται ότι δεν θα έρθουμε σε επαφή με κόσμο κτλ. Προσέχουμε για να έχουμε και άμα δεν σαραντήσω κιόλας, δεν θέλουμε. Και θα πάμε στο χωριό να καθίσουμε στη δροσούλα. Είναι και η μαμά μου στο χωριό, οπότε θα έχουμε και τη βοήθεια. Και είναι πιο καλά, ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε, μέσα στο οξυγόνο. Και από τέλη Αυγούστου που θα σαραντήσω, θα πάμε να κάνουμε και καμπανάκι. Για να πάμε και την Παναγιωτούλα, γιατί και αυτό το παιδάκι δεν μας στέκει σε κάτι. Και έτσι είναι. Τέλος πάντων, έχω ρίξει τώρα
ντομάτα, τυρί και τα λαντικά. Μισό λεπτό. Και τώρα θα ρίξω τα αυγουλάκια και μετά τα τυράκια. Προσέξτε τώρα να δείτε πώς θα γίνει. Τα αυγουλάκια δεν θα τα ρίξω σε πιάτο. Θα τα ρίχνω ένα-ένα σε πιάτο. Αλλά εννοώ ότι δεν θα τα ρίξω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και θα τα χτυπήσω αλλού. Θα τα ρίξω εδώ μέσα και θα χτυπηθούν εδώ μέσα. Δηλαδή, πάω ένα, βλέπω ότι είναι καλό, το ρίχνω. Σπάω το δεύτερο, βλέπω ότι είναι καλό, το ρίχνω. Ωραία, και εδώ που τα έσπαγα θα ρίξω λίγο ξυδάκι. Εν τω μεταξύ δεν σας είπα, σήμερα πήγε ο Βασίλης μου να ψωνίσει, να πάρει νερά. Και αντί να μας χρεώσουν όσα νερά πήραμε, μας χρεώσαν και ένα παραπάνω. Πήραμε βέβαια τηλέφωνο και θα πάμε να το πάρουμε τη Δευτέρα. Τώρα δεν θα σας πω σε ποιο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, αλλά έγινε αυτό. Σας έχει τύχει ποτέ? Εσείς κοιτάτε τις αποδείξεις? Δεν ξέρω. Να το τσεκάρετε. Τώρα θα πάρω ένα πιρουνάκι. Θα ανακατέψω όλα μου τα υλικά με τα αυγά. Θα ρίξω και γάλα μέσα για να φραντέψει. Θα ρίξω και γαλατάκι για να φραντέψει. Και θα ρίξω και ελάχιστο βουτυράκι. Τώρα θα ανακατέψω όλη μου την ομελέτα με το πιρούνι. Όπως σας είπα, τώρα θα ρίξω και έτσι λίγα βουτυράκια, όχι πολύ. Φανταστείτε ότι ρίχνω περίπου μία κουταλιά της σούπας, κοφτή κουταλιά της σούπας. Ελάχιστο. Ήταν στο τελείωμα, όπως καταλαβαίνετε, το βουτυράκι αυτό. Και αφού έχω βάλει και τα αυγά μου και όλα μου, θα ρίξω μπόλικα τυριά. Το ένα είναι ριγκάτο, τριμμένο. Και το άλλο που θα ρίξω είναι γκούντα και ένταμ. Και το τυράκι που μας μένει δεν το πετάμε, εννοείται. Έχω αυτά εδώ τα κλειψάκια, το μαγκώνω και μπαίνει στην κατάψυξη. Ορίστε, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό το φαγητό με τόσα τυριά, με τόσα λαντικά. Λαχταριστό είναι. Θα το βάλω στο φούρνο στους 200 βαθμούς, στο πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόση ώρα θα είναι, θα σας πω εγώ για αυτό το ταψί πόσο θα το ψήσω. Μέχρι να γίνει. Τώρα εγώ το τσεκάρω με το μάτι. Θα σας πω όμως πόση ώρα μου πήρε. Πάει φούρνο και τα λέμε όταν γίνει. Έτοιμο το φαγητάκι μας, να το βάλω και κάτω από το φως. Έτσι βγαίνει. Το κόψω Βασίλης έτσι τρίγωνο. Τρίγωνο, τετράγωνο. Πώς λέει το παιδικό τραγουδάκι. Και μόλις τάισα πάλι τη μικρή. Και τώρα όσο προλαβαίνουμε θα φάμε. Και θα ταΐζω και θα κάνω δουλειές. Θα ταΐζω και θα κάνω δουλειές όσο μπορώ. Οπότε σας αφήνω να φάμε. Και θα τα πούμε. Α,
στο φούρνο, μία ώρα και κάτι το άφησα εγώ. Όχι περισσότερο, τόσο μου πήρε. Τώρα εξαρτάται ο κάθε φούρνος πόσο θέλει. Σας αφήνω να φάω και τα λέμε. Και τελικά εννοείται δεν κατάφερα να φάω. Έχουμε εδώ το μικρό ζουζούνι που κλαίει. Γεια σας, γεια σας, είναι βραδάκι, 8 η ώρα. Έχουμε ταΐσει, έχουμε αλλάξει, έχουμε ξαναταΐσει, έχουμε ξαναλλάξει. Και πάει λέγοντας. Τώρα η Παναγιώτα τρώει ένα τοστάκι για βραδάκι. Εγώ θα φάω καρπούζι με τυρί. Ο Βασίλης έφαγε ένα παγωτό και θα δει τι άλλο θα φάει. Και θα ετοιμαστούμε για ύπνο σε εισαγωγικά. Θα σας ανοίξω αν καταφέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας πόσες φορές έχω ξυπνήσει. Γιατί είμαστε κάθε βράδυ από τις 1 μέχρι τις 6 το πρωί ξύπνη. Αν θα έχω υπομονή και δεν θα έχω νεύρα, θα σας ανοίξω. Και αυτά βλέπετε. Ένα πτώμα το βλέπετε, εδώ ο μαύρος κύκλος. Καταλαβαίνετε τη φάση. Και αυτά βλέπετε αγάπες, θα τα πούμε ή μέσα στη νύχτα ή αύριο το πρωί. Λάκια και καληνύχτα. Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, Κυριακούλα σήμερα. Η αϊπνία στο μάτι μου φαίνεται, η κούραση, η ταλαιπωρία. Τώρα είναι πρωί, έχουμε πιει λίγο καφέ και θέλω να ξεκινήσω να μαγειρεύω. Θα κάνω ρολό κοτόπουλο. Αυτό εδώ. Το είχαμε στην κατάψυξη, το έχουμε βγάλει από το πρωί. Και θα το βάλω στο φούρνο. Θα το τυλίξω με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και θα το βάλω να ψήνεται. Και μετά θα σας δείξω όταν το ανοίξω πώς θα γίνει. Θα κάνουμε και πατατούλες baby. Θα σας δείξω τη διαδικασία. Πολύ κούραση, πολύ αϊπνία, δεν έχω κοιμηθεί το βράδυ όπως βλέπετε. Είμαι σε έξαλλη κατάσταση, δεν μπορώ άλλο. Καλός ο θυλασμός, δεν λέω, αλλά εξαντλητικός. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει αντοχή. Τέλος πάντων, αυτά θα έρθουν στο βίντεο του θυλασμού. Θα σας πω την εμπειρία μου. Λίγο δραματική η εμπειρία μου. Τέλος πάντων, και αυτό, θέλω να μαζέψω λίγο εδώ όλο τον μπάχαλο, να βγάλω και ένα πλυντήριο που το είχα βάλει στεγνοτήριο, τα πλυνα και τα έβαλα να στεγνώσουν και να κάνω και καμιά δουλειά. Και αυτά που λέτε, η μικρή έχει φάει, η μεγάλη έχει φάει, έχει πει το γαλατάκι της και παίζει, και η ώρα των δουλειών. Δεν έχω και πολλά να σας δείξω γιατί δεν κάνουμε και τίποτα, είμαστε θύλασμα, θύλασμα, θύλασμα και θύλασμα. Τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Οπότε σας αφήνω να αδειάσω το πλυντήριο και να κάνω και κάποιες δουλειές και τα λέμε συνέχεια με το φαγητό. Ωραία, είναι 11.30. Έχω βάλει το ρολό εδώ και μία ώρα και ψήνεται. Και έχω πλύνει και έχω κόψει τις πατάτες baby έτσι. Και θα πάρω το τηγάνι μου να τις περάσω πρώτα από το τηγάνι. Και μετά να τις ψήσω, οπότε ανάβω τη φωτιά μου στο φουλ. Θα χρειαστώ αλατάκι χοντροκομμένο, δέντρο λίβανο, πιπέρι και θα βάλω και βουτυράκι λούρπακ. Θα αφήσω το τηγάνι μου να κάψει για να τις πετάξω μέσα να τις δώσω χρώμα και έπειτα θα τις βάλω στο ταψάκι μου για να ψηθούν. Αφού έχει κάψει καλά το λάδι μου, πετάω μέσα τις πατάτες. Λίγες εντέλει γιατί δεν χωράνε όλες έτσι όπως θέλω να τις κάνω. Ρίχνω μπόλικο αλατάκι, πιπεράκι, mm-hmm.
Λίγο μεγάλο είναι, αλλά εντάξει. Ρίχνω το βούτυρο. Μεγάλη κόρμη είναι αυτό. Και αφήνω τις πατάτες μου να πάρουν χρώμα. Βγάλω αυτό το παναγιώτο, είναι δικό μου. Αφήνω να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι, θα ρίξω και το βεντρολίβανο μέσα για να μυρίσει όμορφα. Και έτσι θα κάνω και την άλλη τηγανιά και θα την ρίξω μέχρι το ταψί. Οπότε τα ολοκληρώνω και θα τα δείχνω στο ταψί. Είστε, έτσι έχουν γίνει. Έριξα στο τελευταίο και δύο σκελίδες σκόρδο για άρωμα και τώρα θα βάλω τη σχάρα μου από πάνω για να μπει το κοτοπουλάκι, το ρολό, για πάμε το ρολό και τώρα θα το βάλω για μία ώρα στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Αγάπες μου, είναι απογευματάκι, έχουμε φάει πάλι και τώρα προσπαθώ να τη βάλω να αρευτεί, η Παναγιωτούλα εκεί κοιμάται και αυτή. Μετά το φαγητό τάισα το μωρό, βασικά το τάιζα την ώρα που έτρωγα, που δεν έφαγα. Μετά έφαγε και η Παναγιώτα. Έπειτα μάζεψε ο Βαχέλης το τραπέζι. Εγώ ήρθα, έβαλα το μωρό για ύπνο. Με πήρε και εμένα λίγο ύπνο, η αλήθεια είναι. Σηκώθηκα, έφαγα λίγο πεπόνι με φέτα. Τρώω το πεπόνι με φέτα, για πείτε μου από κάτω. Και ξανατάισα το μωρό, το ξαναμάζεψα και τώρα το ξανατάισα. Αυτό το βασανιστικό τάισε, άλλαξε, τάισε, άλλαξε. Είδε μικρή με τη ζήλια της. Καλά κρατεί, το ζηλεύει όσο και περισσότερο πλέον το μωρό. Όχι όμως με την κακή την έννοια της ζήλιας, δηλαδή να πάει να του πειράξει, να το χτυπήσει. Ίσα και ίσα που πάνω στο μωρό είναι πολύ αγαπησιάρικη. Το αγκαλιάζει, το φυλάει, το χαϊδεύει, θέλει να το πάρει γκαλίτσα. Ζηλεύει προς τα εμάς που ασχολούμαστε με το μωρό. Δηλαδή γιατί η μαμά να το έχει όλη την ώρα στο στήθος το μωρό. Γιατί το ένα, γιατί δεν βγαίνουμε έξω, γιατί δεν τη βγάζουμε και έξω η αλήθεια είναι, γιατί φοβόμαστε μην κολλήσουμε τίποτα, κυκλοφορεί και γαστρεντερίτιδα, κυκλοφορεί και κορονοϊός, κυκλοφορούν και όλα και φίλε για τα ρούχα σου να έχεις τα μισά μισό λεπτό. Ξανασυνεχίζουμε εκεί που είχαμε μείνει, που λέτε έχω να κοιμηθώ από τη μέρα που γέννησα, δεν έχω κοιμηθεί. Και νιώθω τόσο μα τόσο κουρασμένη. Θα μου πεις γιατί δεν κοιμάσαι τις ώρες που κοιμάται το μωρό. Αρχικά το μωρό δεν κοιμάται. Και τι εννοώ, είναι μονίμως ξύπνο. Δηλαδή ξυπνάει όλο το βράδυ, το έχει κάνει μέρα νύχτα. Και τη μέρα που έχω και δουλειά, θα έχω και την Παναγιώτα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πρέπει να αφιερώσω και σε αυτήν χρόνο. Οπότε κάπως έτσι μοιράζω το χρόνο μου. Τέλος πάντων, τώρα πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι να πιω και θα τα πούμε συνέχεια. Τι να πω, δεν με βλέπετε και κάτι άλλο να κάνω, τίποτα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε το βραδάκι στο κλείσιμο του βίντεο. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε 1η Αυγούστου. Ξεκινάει νηστεία για το 15 Αύγουστο. Θα προσπαθήσω να νηστέψω όσο μπορώ. Δεν θα μπορώ να κοινωνήσω εννοείται, γιατί σαν λεχόνα δεν θα μπορώ να πάω στην εκκλησία. Αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες και γιορτές, και αυτή τη 15 Αύγουστου σαν η γιορτή του Πάσχα. Είναι για την Παναγίτσα μας. Είναι καλό τέλος πάντων να πάμε στην εκκλησία, να επισκεφτούμε μια εκκλησία.
Είναι και αρκετές γιορτούλες μέσα, νομίζω, σε αυτές τις μέρες. 6 του μηνός είναι και της Αγίας Σωτήρας. Θα είμαστε στο χωριό εμείς. Θα φύγουμε αύριο, μεθαύριο Τετάρτη θα πάμε στο χωριό για λίγες μέρες, στη Δροσιά. Χθες είχαμε ένα καλό βράδυ με τη μικρή, κοιμηθήκαμε κάπως. Είχαμε ανά 2 ώρες το γεύμα όμως, αλλά ήταν ανά 2 ώρες. Δεν ήταν όλο βραδύς. Δεν ξέρω, αρχινάκι μπαίνει μάλλον σε κάποιο ρυθμό. Ήρθε και ο παιδίατρος, την είδε χθες το απόγευμα, είναι μια χαρούλα, παίρνει παραπάνω βάρος από ό,τι θα έπρεπε. Και γυρνάει και μου λέει, εντάξει, λέει, δεν χρειάζεται να την ξυπνάς, να την ταΐζεις. Λέω, γιατρέ, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Ξηκώνεται από μόνο το παιδί. Όλα καλά. Κάναμε και ένα εμβόλιο στην Παναγιώτα, με λίγο κρίνια βέβαια, αλλά το κάναμε. Και η Παναγιωτούλα είναι μια χαρά και στο βάρος της. Σήμερα δεν τρώνε κιόλας, ούτε λάδι. Βέβαια, θα το δείτε αυτό την Τετάρτη, λογικά, Πέμπτη, κάπου εκεί. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και έτσι που λέτε. Έχουμε οργανωθεί, έχουμε μπει σε μία τάξη, σε εισαγωγικά κάπως. Μάλλον αρχινάμε και μπαίνουμε. Πολύ πλήσιμο. Πάρα πολύ πλήσιμο. Πάρα πολλές και όχι δικά μας ρούχα του μωρού. Δηλαδή μαζεύουμε ένα πλυντήριο κάθε μέρα και θα μου πείτε, τι μαζεύεις ρε Ιωάννα κάθε μέρα. Παιδιά θα σας πω, πας το αλλάζεις, κατουργέται, χέζεται, κάνει κάθε αλλαγή σχεδόν και ένα σελτεδάκι για πλύσιμο. Τα πανάκια με το γάλα, την ακούμπησε στο κρεβατάκι της, της φεύγουν λίγα τσισάκια, της φεύγει λίγο γαλατάκι, πάνε πάλι όλα αυτά για πλύσιμο. Ξαναστρώνει καινούργια, ξαναταλερώνει. Δηλαδή, όποια νέα μανούλα, θα σας πω 2 πραγματάκια. Πολλά σελτεδάκια και πολλά σεντονάκια. Αυτό έχω να σας προτείνω εγώ, γιατί εγώ έχω 3 σεντονάκια αυτή τη στιγμή και μου έχει βγει η πίστη, στο πλήνε βάλε, και στα σελτεδάκια, παρόλο που νόμιζα ότι είχα πάρα πολλά σελτεδάκια, τελικά δεν έχω τίποτα. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν έχω. Δεν ξέρω. Α, και πετσετούλες να έχετε αρκετές, αυτές του που πλένουμε το μωρό, γιατί έχουμε πει σε κάθε αλλαγή πάνας, το πλένεις το μωράκι από κάτω. Είναι καλό να το πλένουμε. Επίσης, με το θυλασμό τα κουτσοβγάζουμε κάπως. Με το μπουκάλι, και εκεί τα κουτσοβγάζουμε, δεν το θέλει καθόλου το μπουκάλι, καθόλου. Και λογικό είναι, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το στέθος της μανούλας, αλλά δεν χορταίνει. Αυτό έχουμε το θέμα, ότι δεν χορταίνει με το στέθος και αναγκαστικά τη δίνω και ξένο, αναγκαστικά. Δεν είναι αναγκαστικά, είναι για το καλό του παιδιού μου. Άμα δεν χορταίνει το παιδί, θα του δώσω και ξένο. Τι θα κάνω, θα το αφήσω να πεινάει, τι γίνεται. Και ας το έχω και όλη μέρα στο στήθος. Αφού πεινάει και όλα, αν το αφήνεις και πολλές ώρες, δεν είναι ότι τρώει, το πιπιλίζει. Το σωστό το φαγητό είναι 1/4 από το ένα, 1/4 από το άλλο. Αλλά δεν χορταίνει το μαναράκι. Δηλαδή όταν τη βάζω και το μπουκάλι, σκεφτείτε ότι πίνει και 20-30 ml με το μπουκάλι μετά από κάθε γεύμα πλέον. Γιατί δεν χορταίνει, παίρνει αρκετό βάρος. Και το θέμα είναι αυτό, να πάρει βάρος, να έρθει στα κανονικά του και στα λοιπά. Τώρα η μπεμπούλα μας είναι 2,5 κιλάκια και 49 πόντους. Έχει πάρει 2 πόντους από τη μέρα που βγήκαμε. Τζέντα. Και έτσι που λέτε. Η Παναγιώτα που ακούτε τόσο ησυχία αυτή τη στιγμή είναι πάνω στη μαμά μου. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Θα σας κλείσω μάλλον κάπου εδώ. Έρχεται και ο Βασίλης μου. Τώρα θα τον δείτε, μπαίνει. Καλημέρα, καλό μήνα. Τέλος πάντων, κάπου εδώ έφτασε το τέλος του αυτό το βίντεο. Οπότε θα ανοίξουμε μάλλον στο χωριό κάποιο άλλο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Να έχουμε έναν ωραίο 15 Αύγουστο. Να περάσουμε όλοι όμορφο. Όσοι είσαστε διακοπές να το χαρείτε. Όσοι πηγαίνετε θάλασσα, κάντε και μια βουτιά για μας. Έτσι, λίγο κι εμείς να νιώσουμε ρε παιδί μου.
Επίσης μετά από αυτό το βίντεο θα έρθει και ένα βίντεο που μιλάω για το πώς έζησα εγώ το θυλασμό. Θα δω πώς θα μπουν αυτά τα βίντεο. Οπότε θα τραβήξω και κάποιο βλογκάκι στο χωριό και ένα βίντεο τι θα πάρω μαζί μου στο χωριό. Οπότε θα έρθουν τα βιντεάκια, θα τα έχω βάλει να προγραμματιστούν πότε θα ανέβουν. Οπότε κάπου εδώ σας αφήνω επιτέλους, γιατί πάλι σας ζάλισα, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye!